Γιατί είχαμε χθες, Γιώργο, ένα θέμα. Περιμέναμε λίγο τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, τα οποία δεν ανακοινώθηκαν τελικά για τα ονόματα ενώ των υποψηφίων στις εθνικές εκλογές. Τι γίνεται εκεί πέρα, για πες μας λίγο. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ κοινάλ ήταν να ανακοινώσει τους υποψηφίους στις 29 Νοεμβρίου περίπου. Κάπου εκεί ήθελε να κλείσει όλη η ιστορία, να δώσει τον χρόνο και την ευκαιρία στους υποψήφιους που θα συγκροτούσαν τα ψηφοδέλτια να τρέξουν και να μαζέψουν βέβαια όσο το δυνατόν περισσότερους ψήφους. Τελικά επικράτησαν δεύτερες σκέψεις, οι οποίες θέλουν τα ψηφοδέλτια να ανακοινώνονται την ημέρα που στις 12 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, που συμπίπτει με την ημέρα που αναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ηγεσία του Κινάλ. Σημειολογικά δηλαδή το πάει. Έτσι. Μέχρι τότε πρέπει να έχουν κλείσει όλες οι τρύπες που υπάρχουν ανά την επικράτεια, να έχουν δοθεί απαντήσεις στα προβλήματα και να μην υπάρξει κανένα κρίζο σημείο σε όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, μικρός ο χρόνος βέβαια. Ναι, στο δικό μας το νομό υπάρχει ένα ερωτηματικό που αφορά, μάλλον δύο. Το ένα αφορά τις γυναίκες που θα συγκροτούν το ψηφοδέλτιο και το δεύτερο αφορά ποιος από τους Λεωνίδα Κουτσογιάννη ή Τάσο Χιβιδόπουλο θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο. Τα άλλα ονόματα. Τα άλλα δύο ονόματα είναι βέβαια ο Ανδρέας Πουλάς και βέβαια και ο Παναγιώτης Ψυχογιός, που θεωρείται δεδομένος ότι θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο αφού στηρίχτηκε και στήριξε την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη στην προσπάθεια που έκανε για την κατάκτηση της εξουσίας. Κάπου αναφέρεται και το όνομα του Ανδρέα του Χρονόπουλου από την πλευρά Λοβέρνου, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Περιμένουμε να δούμε εξελίξεις. Μάλλον πάντως εκεί καταλήγουμε ή Τάσος Χιβιδόπουλος ή Λεωνίδας Κουτσογιάννης. Ο οποίος βέβαια έχει οδηγήσει Κουτσογιάννης και το σε καλά νούμερα εδώ στην Αργολίδα. Εδώ, ο Λεωνίδας Κουτσογιάννης, θα θυμίσω ότι εκφράζει την πλευρά των Παπανδρεϊκών. Είναι ένα σκληρό μπλοκ που θα πάει πακέτο. Έτσι. Στη Νέα Δημοκρατία τι γίνεται, είμαστε στην κεντρική πολιτική. Στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν εμφανείς κινήσεις για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Εκεί περισσότερα θα πούμε όλοι έχουν το νου τους, έχουν αρχίσει συζητήσεις για τα γένεια που θα γίνουν σε ό,τι αφορά το Ίδρυμα Σαμαρά. Το Ίδρυμα Αντώνη Σαμαρά, γένεια που θα γίνουν στις 7 η ώρα, στις 7 Δεκεμβρίου, είναι σημειολογικό. Στις 7 Δεκεμβρίου λοιπόν στο Παλάς, στην Αθήνα και από συζητήσεις που έχω ακούσει, ας πούμε, πολλοί επώνυμοι του νομού θα δώσουν το παρόν σε αυτή την εκδήλωση. Θέλουν να βρίσκονται δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά, ένα αναμφισβήτητα μεγάλο μέγεθος, πρωθυπουργός στα κρίσιμα χρόνια των μνημονίων. Θα βρεθεί σήμερα στις 7 Δεκεμβρίου σε μια θέση περίεργη. Και γιατί λέω περίεργη, γιατί συνήθως αυτά τα ιδρύματα σηματοδοτούν συνταξιοδότηση. Ο Αντώνης Σαμαράς όμως κάθε άλλο παρά συνταξιοδοτημένος φαίνεται. Αυτό είναι το στοιχείο που πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι υγιής πολιτικά, έχει από ό,τι φαίνεται διάθεση, στέλνει μηνύματα και παρεμβαίνει συνέχεια, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα. Και έχει ένα μεγάλο ακροατήριο το οποίο συνέχεια αυξάνεται. Πιστεύω ότι στις 7 Δεκεμβρίου στα εγγένεια θα γίνει ένα δυνατό πολιτικό τεστ που αφορά τις πολιτικές δυνάμεις του Αντώνη Σαμαρά. Όλοι περιμένουμε αγωνία να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, ποια είναι τα μηνύματα που θα βγουν από την ομιλία, γιατί σίγουρα δεν θα είναι μια ομιλία απλή όπως συνηθίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Εκείνο οπότε μένει να το δούμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα βρεθούν και πρόσωπα, ας πούμε, να εκτιμώ ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας ο Δημήτρης ο Συνοχωρίτης θα είναι. Σαφέστατα. Εκεί δηλαδή φαντάζομαι όταν θα ενημερωθεί ο Παναγιώτης Νέκιας ότι ο Αντιπεριφερειάρχης του είναι εκεί, θα... Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι. Γιώργο. Τώρα θα έχει καραμπόλες όλο αυτό. Θα ενοχληθεί. Γιατί πραγματικά κάθε πολιτικός του Βεληνικού, του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος βγαίνει ανοιχτά να κάνει μια ομιλία κλπ., πέρα από τα μηνύματα που θα δώσει, θα είναι και τα πρόσωπα που είναι δίπλα του. Και αυτά θα δημιουργήσουν καραμπόλες στα αυτοδιοικητικά τουλάχιστον της Πελοποννήσου, που ξέρουμε ότι σοβαρό ρόλο παίζει και ο Αντώνη Σαμαράς λόγω της καταγωγής του από τη Μεσσηνία, αλλά και στον τόπο μας λόγω της γεωργίας που είναι από εδώ. Οπότε λοιπόν, τι θα γίνει στην περιφέρεια τώρα. Τώρα θα έχουμε το σκηνοχωρικό.
Όχι, είπαμε. Θα πάει στην ομιλία. Τώρα μπορεί να αλλάξει. Λέμε πολλές. Τώρα. Υπόθεση κάνουμε. Υπόθεση. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Παναγιώτης Νίκας άνοιξε μόνος του τους ασκούς του Αιώλου. Από τη στιγμή που άρχισε να παίζει με το θέμα της υποψηφιότητός του, δηλώντας αρχικά ότι δεν τον ενδιαφέρει, έτσι. Στη συνέχεια ότι θα αποφασίσει ο Μητσοτάκης, στην παρασυνέχεια ότι έχει 100 ανθρώπους δίπλα του με τους οποίους θα συναποφασίσει, mm-hmm. και πάει λέγοντας, άνοιξε όπως είναι λογικό η διάθεση κι άλλων που mm-hmm. μέχρι τότε κρατιόντουσαν πίσω, να μπουν πιο γερά στο παιχνίδι. Εάν κάποιος δεν παρέμβει, mm-hmm. θα δημιουργηθούν φυγόκεντρες στάσεις. Είναι σαφέστατο ότι οι φιλοδοξίες είναι θεμητές ολονών. Mm-hmm. Είναι σαφέστατο ότι ο Παναγιώτης Νίκας αυτή τη στιγμή το κυριότερο ίσως πρόβλημα που έχει είναι η αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά που προαναφέρομαι, και δεν είναι ο Αντώνης. Πάντα ήταν, έγινε ένα συμβιβασμός για λίγο καιρό. Ναι, ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι ένα τυχαίο μέγεθος. Ασφαλώς όχι. Δεν μπορούμε δηλαδή να το mm-hmm. βάλουμε να το στην ίδια σειρά και να τον υποβιβάσουμε. Τέλος, αυτός ήταν πρωθυπουργός, είναι παρόν στις πολιτικές εξελίξεις. Και είναι παρόν και παρόν, και παρόν παρά το κανένας δεν ξέρει έχει τι πρόβλημα. Μπορεί να επιφυλάξει μοίρα. Οπότε μένει να... Άρα λοιπόν στην περιφέρεια από εδώ και πέρα θα αρχίσει μια κατάσταση ιδιαίτερα δυσάρεστη. Σε μια εποχή που η περιφέρεια έπρεπε να είναι παραγωγική, έτσι. Και να προβάλλει τα αέρια της, προφανώς δεν θα ισχύει αυτό. Προφανώς όλοι θα ασχολούνται με το παρασύνιο. Υπάρχει διάδοχος, δεν υπάρχει διάδοχος, ποιος είναι ο διάδοχος. Ακούγε το Περικλής ο Μαντάς, βέβαια, φαντάσου να... Γιώργος ο Δασκάλου. Να μην... Ναι, ο Μαντάς, ο Δασκάλου, ο Γιώργος, ο Λαμπρόπουλος ίσως, εδώ της Αρκαδίας, ο Βλάσης, ναι, ο Ταγαράς, ο Ταγαράς. Πολλά ονόματα πραγματικά. Ακούγονται διάφορα ονόματα, είναι λογικό να ακούγονται. Είπαμε, σε αυτό δεν ευθύνεται κανένας άλλος εκτός από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Αυτός άνοιξε Γιώργο, ουσιαστικά. Να τα πούμε τώρα και όπως είναι, και εδώ στο νομό δεν έχουν γίνει, έχουν υπογραφές, έχουμε υπογραφές έργων, το σημειώνω αυτό, δεδομένου ότι να σου πω για το μεγάλο έργο της Μαρίνας, ότι έπρεπε να έχει από το καλοκαίρι γίνει η πέση τελική υπογραφή, έχει παραταθεί για τον Νοέμβριο δεν γίνεται, έχει παραταθεί για το Δεκέμβριο και βλέπουμε. Μετά ήταν ο αυτοκινητόδρομος, η σύνδεση του νομού με αυτοκινητόδρομο, έχουμε υπογραφές. Δεν έχουν μπει μπουλντόζες, δηλαδή είναι πράγματα, είναι έργα. Το έργο του Αναβάλου δεν έχει προχωρήσει, το νοσοκομείο, το νομαρχιακό που από την αρχή ήταν σημαία του Νίκα, δεν έγινε τίποτα. Το τρένο, το οποίο το 21 δεν σφύριξε για την Αργολίδα. Δηλαδή όλα αυτά ο κόσμος τα έχει ακούσει ως έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, αλλά δεν έγιναν. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα σημαντικό επικοινωνιακό έλλειμμα στην ηγεσία του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα. Σαφέστατα. Επέλεξε ειδικά στην Αργολίδα, δεν αγνώ τι γίνεται στους άλλους νομούς, μάλλον δεν έχω πλήρη εικόνα τι γίνεται στους άλλους νομούς. Επέλεξε στόχους μακρυπρόθεσμους, δηλαδή ακόμα κι αν υλοποιηθούν, αν πει αύριο βρήκα και τα χρήματα, βρήκα τα πάντα, είμαι έτοιμος να κάνω το νοσοκομείο. Ναι, αλλά δεν πρόκειται να υλοποιηθεί έτσι, σε ορίζοντα mm-hmm. που να τον βοηθήσει εκλογικά. Ή να μπει ο θεμέλιος λίθος, να το πω απλά. Είπες πόσα έργα, να προσθέσω κι εγώ και το τρένο, να προσθέσω ό,τι θέλει. Ήταν να σφυρίξει το 21. Λοιπόν, ήταν προεξαγγελία, η προεκλογική εξαγγελία. Όλα τα θέματα, όλα τα θέματα ανοιχτά, έτσι. Μα όλα τα θέματα ανοιχτά, έχουν υποβαθμιστεί οι δράσεις που θα μπορούσαν να το στηρίξουν. Έτσι, έχουν έτσι. Υποβαθμιστεί. Είναι θέμα επικοινωνιακής διαχείρισης που κάνει ο ίδιος. Εγώ δηλαδή, αν θα μου έλεγαν πιο απ' όλα, θα έλεγα τα ίδια ότι άφησε πολλά έργα όλα ανοιχτά, αλλά θα έλεγα ότι έκανε και μια καλή προσπάθεια στον αγροτικό τομέα, έκανε και εκεί. Δεν είναι. Αυτά χαθήκαν. Ήταν μικρότερα έργα τα οποία δεν αναδείχθηκαν, όπως το είπες Γιώργο. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε, περιμένουμε πολλά. Να περιμένουμε να δούμε, να ξεκαθαρίσει το τοπίο τι ακριβώς θα γίνει. Φαντάσου όμως να είσαι περιφερειάρχης, ναι. να λειτουργείς και οι από κάτω σου να συζητάνε ποιος θα σε αντικαταστήσει. Ποιος θα σε αντικαταστήσει. Άφησε και ο ίδιος τα κενά του, όπως είπες. Πέταξε και τα υπονοούμενά του ότι δεν τον πολύ αφορά.
Είπε κιόλας ότι έχω και από άλλα κόμματα συνεργάτες, θα αποφασίσει ο Μητσοτάκης, πολλά και διάφορα, τα οποία ελέγχθησαν κατά καιρούς, πραγματικά θολό το τοπίο και μάλλον δεν θα είναι υποψήφιος. Πάμε τώρα να δούμε τώρα, Γιώργο, γίνεται μία ανακατοσούρα στα αυτοδιοικητικά όσον αφορά και το Άργος. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα? Λοιπόν, εντάξει, το Άργος, η γνωστή ομάδα που αντιμάχεται τον Δημήτρη Καμπόσο. Τέσσερις που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Προσπαθεί να βρει τα βήματά της. Το έχουμε πει νωρίτερα ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα και ο χρόνος είναι πολύ μικρός να βρεις τα πατήματά σου, διότι απαιτείται οργάνωση, διότι σίγουρα απαιτείται κόσμος, διότι απαιτείται χρόνος. Και σίγουρα ο Δημήτρης Καμπόσος έχει τη γνώση και χρήμα. Το χρήμα. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να βρεθούν, να συντονιστούν και, και για να μπουν σε μια σειρά, ας πούμε, χρειάζεται χρόνος και εμπειρία τεράστια, έτσι. Βέβαια, οπωσδήποτε. Ο κύριος Παπαϊωάννου που ακούω, ας πούμε, το όνομά του Φερρυππίν, εάν ήταν ένας αυτοδιοικητικός ο οποίος γενικότερα απέφυγε να κάνει και δήλωση. Mm-hmm. Τώρα φαντάσου ότι πάνω σε αυτόν να πέσει το επικοινωνιακό του βάρος, να αναλάβει αυτός να σηκώσει ψηλά την παράταξη. Και αν τη σηκώσει έχοντας απέναντί του ποιον, τον Δημήτρη Καμπόσο. Ο Δημήτρης Καμπόσο έχει τον μηχανισμό. Είναι μέτρε σε αυτά τα θέματα. Μένει να δούμε. Είναι δύσκολο. Ακούγεται βέβαια και η υποψηφιότητα του Γιάννη του Μαλτέζου. Δεν την πιστεύω αυτή να. Δεν την πιστεύω. Και εγώ δεν την πιστεύω. Δεν την πιστεύω με επιχειρήματα. Γιατί αν επανέλθει στη θέση του αντιπεριφερειάρχη, δεν ξέρω ποιο ρόλο θα ακολουθήσει, εν πάση περιπτώσει. Μπαίνει να το δούμε λοιπόν και αυτό. Ακόμα και η περίπτωση του Μαλτέζου που μου θύμισες τώρα αποτελεί ακόμα ένα ακόμα unfair του Παναγιώτη Νίκα απέναντι στον Δημήτρη Καμπόσο. Σαφώς. Βγαίνει ένας περιφερειάρχης σου, ένας περιφερειακός σύμβουλός σου, λέει τα όσα λέει εναντίον του δημάρχου του μεγαλύτερου δήμου και του λες όπα βρε, εσύ κάνεις πολιτική, εγώ. Ανοίξανε νωρίς τα θέματα, λοιπόν. Οπότε είναι σημαντικό και είναι σημαντικό αυτό το οποίο έκανε, αυτή η κίνηση που έκανε ο Μαλτέζος για να ανοίξει τους ασκούς του αιώλου γενικότερα. Είναι γνωστά αυτά. Για να δούμε τώρα το Ναύπλιο, από ό,τι φαίνεται οργανώνεται. Βλέπω τον Κώστα τον Μάκαρη πραγματικά με μεθοδεμένες. Και ο Μάκαρης και ο... Να συγκεντρώνει κόσμο. Ο Δημήτρης Ορφανός πέφτει και συχνά και σε λακκούβες. Προσπαθεί να βρει τα βήματά του, είναι δύσκολο. Ο Δημήτρης Παπαδικόπουλος πια θα περάσει σε μια φάση που θα συζητήσουν μεταξύ τους, διότι είπαμε, υπογράψανε 150 άτομα, αλλά αυτοί πρέπει να πάνε και στην κοινωνία της που είναι, ξέρεις. Εμείς ήρθαμε να σου ζητήσουμε την ψήφο μας, την ψήφο σου, γιατί ζητάμε αυτό, βέβαια, αυτό και αυτό. Δηλαδή να φανταζόμαστε να αυτό, έχουμε όραμα αυτό, να κάτι πρέπει να πούνε. Πρέπει να σχηματοποιηθεί. Δεύτερον και κυριότερον είναι να φανούν και οι άνθρωποι που τελικά θα κατεβούν στη μάχη. Διότι στους 151 θυμίζουμε ότι δεν ήταν όλοι αυτοί οι σύμβουλοι, ήταν και υποστηρικτές της κίνησης. Ναι, την ίδια πολιτική έτσι σκέψη. Τώρα στην Επίδαυρο γίνεται μήλος. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Εκεί δυστυχώς οδηγείται σε έναν αδιέξοδο. Σε ένα αδιέξοδο, ένα διασυρμό που πιθανόν να στοιχίσει και για τα επόμενα χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να συγκλίνουν οι απόψεις για δημιουργία ενός και μοναδικού ψηφοδελτίου. Ναι. Άνθρωποι του τέος δημάρχου του κυρίου Γκάτζου, που είναι νεοδημοκράτης, επιφανής στο χώρο αυτό, πάνε με τον κύριο Σαρή. Ο κύριο Σαρή είναι γνωστό ότι είναι. Ότι είναι από το μόνο χώρο με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση. Από το χώρο του Πασόκ. Λοιπόν, οι άνθρωποι του λοιπόν, του κυρίου Γκάζου, το ένα κομμάτι της Δημοκρατίας πάει εκεί. Το άλλο κομμάτι, ο Γαλάνης, ο Τσιλογιάννης, κάτι λένε, κάτι προσπαθούν να βρουν, δεν βρίσκουν άκρη. Το πιο πιθανό, όμως, και ήταν χώρια. Το πιο πιθανό είναι ότι αφού έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, είναι και κουμπάρι, έχουν και κοινή γλώσσα. Ναι, κατεβούν μαζί. Ναι, να βρουν μια άκρη. Και βέβαια ο πρόεδρος τοπικής, ο κύριος Ψημούλης, που είναι γνωστός από την δραστηριότητά του στο ΕΚΑΒ, έχει την πεποίθηση ότι πρέπει να είναι παρόν στις εκλογές, λέγοντας ότι φτάνει. Πότε όμως, Γιώργο, δεν υπάρχει χρόνος. Δεν ξέρω, υπάρχει χρόνος. Χρόνος, άτομα,
Αυτό λέω, χρόνος για να συγκροτήσεις ψηφοδέλτιο. Δεν είσαι βουλευτής να πεις κατεβαίνω μόνος μου και πάλι και αυτό θέλει δουλειά όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, αλλά να μαζέψεις τόσο κόσμο για να μπορέσεις. Υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Υπάρχει με τη Νέα Δημοκρατία έχει γίνει ένα μπάχαλο, δεν μαζεύεται από πουθενά. Πρέπει να βρεθεί άκρη πάντως, γιατί περνάει ο καιρός. Λοιπόν. Αυτό βέβαια είναι σε όφελος του νυν δημάρχου. Γιατί όταν ο οποίος υπόλοιπη... έχει αυτό σε ένα κομμάτι Νέα Δημοκρατία. Όλοι πήραν. Έγινε η λαϊλασία τη Νέα Δημοκρατία εκεί. Στην Ερμιονίδα ακούγονται πάλι τα γνωστά αυτά. Δεν έχει τα γνωστά και πάνε χαμηλές πτήσεις όλοι πλέον. Ο καθένας. Ο Σφυρίς λείπει βέβαια. Ο οποίος. Ο Γιάννης Γεωργόπουλος διαχειρίζεται την εξουσία. Όπως καταλαβαίνεις, έχει το σημαντικό πλεονέκτημα αυτό. Έτσι. Μιλάει από άλλη θέση και από άλλη... με άλλη ισχύ. Ωστόσο, ο, Μαριέτα, ο κύριος Μαριέτας, ψάχνει, ο κύριος Λάβρο και λοιπά, ψάχνουν να βρουν πραγματικά τα πατήματά τους. Ο Τάσος ο Λάβρο βέβαια έχει πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Ο Γιάννης ο Μαριέτας είναι εντελώς καινούριος. Είχε θητεύσει σε κάποιες θητείες ως σύμβουλος νομαρχιακός. Παλαιότερα ήταν δημοτικός σύμβουλος. Και νομαρχιακός σύμβουλος κάποια εποχή. Λοιπόν, αλλά... Εντάξει, περιμένουμε να δούμε εξελίξεις. Γιώργο, όσο περνάει στον δρόμο για την κάλπη έχουμε να δούμε ακόμα πολλά. Πολλά.